ερχόμεθα. Το βιβλίο των κατοικήσεων του Αγίου Κυρίλου εις την τελευταία, την πέμπτη μυσταγωγική κατήχηση, που εκεί ο Άγιος Κύριλλος αναλύει την Κυριακή προσευχή. Ενθυμίστε, το σημερινό μας θέμα είναι το τέταρτον, επάνω στο αίτημα «και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού». Και μόνο γιατί προχωρούμε σε τέταρτη ομιλία ωριαία, πάνω στο έκτον αυτό αίτημα της Κυριακής προσευχής, δείχνει πόσο πλούσια είναι τα νοήματα αυτής της προσευχής. Και καθίσταται πλουσία η προσευχή, όχι μόνο διότι καθεαυτήν έχει τα νοήματά της, αλλά διότι εκείνος ο οποίος μας την παρέδωκε είναι ο Θεός Λόγος, και συνεπώς η βαρύτητά της είναι πάρα πολύ μεγάλη, διότι με τον τρόπο αυτόν και το τελευταίο γράμμα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Είναι όπως εκείνο που λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, και μία συλλαβή πολύ, και σε μία συλλαβή είναι πολύς ο εγκρυπτόμενος θησαυρός. Έτσι, αγαπητοί μου, προχωρούμε να δούμε το δεύτερο ημιστοίχιο αυτής της αυτού του αιτήματος, του έκτου αιτήματος. Αλλά ρίσε ημάς από τον πονηρού και μη εις ενέγγιση μας πειρασμόν, το αναλύσαμε. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού, αλλά απάλλαξέ μας από τον πονηρό. Τι σημαίνει ρίσε? Είναι του ρήματος ρίωμε, το ρήμε ύψιλον, και σημαίνει διαφυλάτω, αλλά περισσότερο απελευθερώνω από κάποιο κίνδυνο. Εν προκειμένου, από τι θα μας ελευθερώσει ο Θεός? Όταν λέμε εμείς και του ζητούμε «αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού», από τι θα μας απελευθερώσει ο Θεός? Όχι από το κακό, αλλά από τον κακόν. Όχι από το πονηρόν, αλλά από τον πονηρόν πρόσωπο, δηλαδή. Όχι κάτι που ηθικώς άσχημο, απρόσωπον όμως, αλλά κάτι που είναι πρόσωπον, και εν προκειμένου είναι ο κακός και ο πονηρός, δηλαδή με άλλα λόγια είναι ο διάβολος. Βέβαια, η αγάπη του Θεού και η σοφία του Θεού άφησε τον σατανά και δεν τον κατεδίκασε ακόμη στην αιωνία κόλαση. Είναι υπόδικος όμως. Ενθυμίστε, όταν εις τον παράδεισον με τους πρωτοπλάστους, του επιφέρει, του δίδει ο Θεός μια πρώτην καταδίκη. Όταν του λέγει, επειδή ο διάβολος κρύφτηκε σε ένα φίδι, φίδι, πραγματικό φίδι, προσέξτε, η ιστορία δεν είναι λιγορική, καταρχάς είναι ιστορία, παρακαλώ, είναι ιστορία, και δεν είναι ιστορία λιγορική, είναι ιστορία πραγματική, όπως ακριβώς είναι γραμμένα. Στην εξαήμερό του λέγει ο Μέγας Βασίλειος, γνωρίζομαι πολύ καλά την αλληγορική μέθοδο, αλλά εδώ είναι ιστορία. Λοιπόν, μέσα σε ένα φίδι ο διάβολος, από ένα φίδι μίλησε, όχι βεβαίως το άλογον φίδι, ο διάβολος δια του φιδιού, και επειδή ήτο το φίδι ήταν, λέει, το φρονιμότερον των ζώων μέσα στον παράδεισο,
Φρονιμό τώρα θα πει ότι διέθετε μία φρόνηση. Πολλά ζώα διαθέτουν φρόνηση. Το χελιδόνι διαθέτει φρόνηση να μην εκθέσει τη φωλιά του σε βοριάδες και βροχές, ενώ αντιθέτως το σπουργίτι δεν διαθέτει φρόνηση και φτιάχνει στους εκεί που τρέχει βροχή, στους πως λέγονται, εκεί φτιάχνει τις φωλιές του. Πέφτει η βροχή, πάνε οι φωλιές, πάνε τα αυγά, πάνε τα πουλάκια, πάνε όλα. Δεν έχει φρόνηση. Έτσι τα κάνει ο Θεός. Το φίδι λοιπόν είχε φρόνηση. Μία από τα στοιχεία, ένα από τα στοιχεία της φρονήσεώς του, ότι κρύβει το κεφάλι του όταν διατρέχει κίνδυνο. Διότι κατανοεί, εντός εισαγωγικών κατανοεί, ότι θα πάθει κακό εάν χτυπηθεί στο κεφάλι. Ενώ δεν θα πάθει κακό αν χτυπηθεί στην ουρά. Έτσι λοιπόν από εκεί μίλησε ο διάβολος για να πείσει τους πρωτοπλάστους, εφόσον το ζώο ή το φρόνημα μου. Μη μου πείτε πως μίλησε ή δεν παραξενεύτηκαν οι πρωτόπλαστοι. Είναι μεγάλη ιστορία. Πάντως είναι ιστορία. Και τι του λέγει ο Θεός του διαβόλου, πάντοτε εμφανιζόμενος με τη μορφή του φιλιού? Όχι ότι πήρε σχήμα φιλιού, μίλησε από ένα φίδι και λέγει: σε όλη σου τη ζωή θα σέρνεσαι στη γη και θα τρως χώμα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το φίδι είχε πόδια και εκείνη την ώρα τα αποβάλει τα πόδια του? Όχι. Ήταν πάντα όπως έγινε από το Θεό. Ξέρετε ότι κινείται με τα λέπια του, σε όλο το σώμα του έχει μυς και κινείται με τα λέπια του, με τέτοια δεξιοτεχνία καταπληκτική, να βλέπετε στο τείχος που έχουμε στη Μονή, να κινείται πάνω στη Μονή, να αναρριχάται στο ύψος αυτό 5 μέτρα του τείχους, χωρίς βεβαίως να πέφτει. Είναι εκπληκτικό. Αλλά δεν απέβαλε πόδια. Πάντοτε σέρνετο. Και να τρως χώμα τι σημαίνει? Ένα ζώο που σέρνεται, βέβαια έκφραση τρώει χώμα, σημαίνει θα μένεις πάντοτε στον υλισμό ως σατανά. Θα μένεις πάντοτε σε κάτι που είναι κατώτερο. Έπεσες από την άνω φωτοφορία, δεν θα μπορέσεις ποτέ να ξανανεβείς εκεί και να σκεφτείς ανώτερα. Αυτό θα πει όλες τις μέρες της ζωής σου να τρως χώμα. Και αυτό τώρα ο διάβολος το υποβάλλει και στους ανθρώπους και τους κάνει ηλιστάς τους ανθρώπους. Προσέξτε λοιπόν εδώ. Τότε εδέχθηκε μία πρώτη καταδίκη, αλλά η τελική του καταδίκη θα είναι εις τα έσχατα, όταν θα κρίνει ο μέγας κριτής ο Ιησούς Χριστός, ζωντανός και κοιμημένος, θα κρίνει και αγγέλους, δηλαδή τους δαίμονες. Εκείνη είναι η μέρα η φοβερή. Το γνωρίζουν αυτό οι δαίμονες. Γι' αυτό είπαν στον Ιησού Χριστόν, χωρίς να ξέρουν όμως ότι είναι ο Λόγος του Θεού, απλώς τον έβλεπαν καταπληκτικόν. Ήλθες να μας βασανίσεις προκαιρού, πριν την ώρα μας. Αυτό σημαίνει ήλθες να μας ρίξεις την κόλαση πριν ακόμη έλθει η ώρα μας. Και ζήτησαν να πάνε στους χείρους και λοιπά και λοιπά. Ώστε λοιπόν ο σατανάς θα κριθεί μαζί με τους αμαρτωλούς. Τι θα πει ο Κύριος την ημέρα της κρίσεως? Πορεύεστα απ' εμού οι κατηρανέοι στο σκότος το εξώτερο του ετοιμασμένο το διαβόλο και τις αγγέλεις αυτού. Τότε θα κριθεί λοιπόν ο διάβολος και οι δαίμονές του μαζί δε και οι άνθρωποι εκείνοι που θα έχουν τη σφραγίδα του και θα έχουν επιτελέσει το δικό του το θέλημα. Έως τότε όμως ο σατανάς μένει
και ζητούμε τώρα από τον Κύριο να μας απελευθερώσει από την κακοποιό του ενέργεια και μη εις ενέμβηση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού, γλίτωσέ μας από τον διάβολο. Είναι τόσο δυνατός ο διάβολος που ο άνθρωπος χωρίς την θείαν βοήθεια και αρρωγήν, χωρίς την άνωθεν ροπήν, όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, είναι αδύνατον να ελευθερωθεί από τον διάβολο. Γι' αυτό και οι θέσεις, εάν μη Κύριος φυλάξει πόλην εις μάτιν υγρύπνησαν οι φυλάσσοντες. Προσέξτε, εδώ θυμήθηκα μία περίπτωση. Όταν ο Ιακώβ ευλογούσε τα 12 παιδιά του, για το κάθε παιδί του έδινε μία προφητεία για το μέλλον. Δια τον Δαν είπε ό,τι είπε, και μεταξύ αυτών και τα εξής: και γεννηθεί το Δαν, γεννηθεί το θα πει να γίνει, γεννηθεί το Δαν όφης εφοδού, να γίνει φίδι που παραμονεύει στο δρόμο, και πεσείτε, μεσολαβούν και άλλα λόγια, μεσολαβούν και άλλα λόγια που είναι πολύ φοβερά, αλλά για οικονομία χρόνου δεν σας τα λέγω. Και πεσείτε ο υπεύς εις τα οπίσω, την σωτηρίαν περιμένων Κυρίου. Είναι στο βιβλίο της Γενέσεως 49 κεφάλαιο, στίχος 17. Πήγαινετε εκεί, θα βρείτε περισσότερα. Τι είναι, λέει ο Δαν, φίδι που παραμονεύει στο δρόμο, και όταν θα δαγκώσει το άλογο φαρμακερά, τότε το άλογο θα την χτεί και την αζόμενα θα ρίξει τον υπέα του, και πέφτοντας ο υπέας θα χτυπήσει, και επειδή δεν υπάρχει κανείς να τον σώσει, θα επικαλεστεί μόνο την δύναμη του Κυρίου. Προσέξτε, δεν θα υπάρχει κανείς να τον σώσει. Από την προφητεία αυτή του Ιακώβ, από τους πατέρες εξάγεται, παρότι οι φυλές σήμερα δεν υπάρχουν των Εβραίων, αλλά κατά μεταφορικών τρόπων θα προέλθει ο Αντίχριστος, του οποίου η δύναμη ως κοσμοκράτορ θα είναι τόσο μεγάλη που κανείς δεν θα μπορεί να σώσει τους πιστούς παρά μόνον ο ίδιος ο Χριστός. Είναι σύμφωνη με αυτή την προφητεία. Δεν είναι δική μου ερμηνεία, προσέξατε το αυτό. Δεν μπορεί να σωθείς αν δεν επικαλεστείς τον Κύριον. Εδώ ο υπεύς θα επικαλεστεί τον Κύριον, και εδώ, αγαπητοί, μέσα στην καθημερινότητα είναι τόσο δυνατός ο διάβολος που δεν μπορεί να σωθείς αν δεν επικαλεστείς την δύναμη του Κυρίου. Μην ξεχνάμε ότι σήμερα ο Σατανάς έχει λυθεί. Αν μου πείτε, και που ξέρεις ότι έχει λυθεί? Βέβαια το λέει το βιβλίο της Αποκαλύψεως ότι οι δράσεις του θα είναι πάρα πολύ φοβεροί προς τα έσχατα, διότι όλες οι εποχές βεβαίως υπήρξαν λίγο πολύ δαιμονοκρατούμενες, αλλά η εποχή μας έχει πια κάτι το άλλο, κάτι το διαφορετικό. Γι' αυτό λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι θα λυθεί ο Σατανάς προς το τέλος της ιστορίας. Τι θα πει θα λυθεί? Θα του επιτραπεί να ενεργήσει με κακοποιό διάθεση. Και επειδή λέγει, ξέρει ότι δεν έχει πολύ χρόνο πλέον, ήλθες προκαιρού βασανίσαι ημάς,
Είδατε, περιμένουν λοιπόν τον χρόνο. Επειδή γνωρίζει ότι δεν έχει χρόνον πολύ, έχει θυμόν μίδα. Και λέγει ο Ευαγγελιστής στην Αποκάλυψη του 12,12, ουέ την γην και την θάλασσαν, ότι κατέβει ο διάβολος προς ημάς, σε σας, έχων θυμόν μέγαν, ειδός ότι ο λίγων καιρών έχει, γνωρίζοντα ότι έχει λίγο καιρό. Ώστε λοιπόν από την δράση του καταλαβαίνουμε ότι έχει λυθεί. Αγαπητοί μου, στη γη έχει, δεν ξέρω αν το αρνείστε αυτό, και η των πολλών γραμμάτων και η των ολίγων γραμμάτων, στη γη μας έχει πέσει πολλής μα πολλής διαβολόσπορος. Ακούσατε? Είναι εκπληκτικό. Το δεχάλασμα των ανθρώπων είναι ραγδαίο. Δηλαδή η καμπύλη χαλάσματος των ανθρώπων κινείται εκθετικός. Εκθετικός. Ακόμη. Τα ναρκωτικά. Νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό όπλο στα χέρια του διαβόλου τα ναρκωτικά. Το τι θράψη κάνουν. Να δείτε νέους και νέες πώς κινούνται. Έχω την, δυστυχώς, το κακό προνόμιο να δέχομαι τέτοιους, δηλαδή το τοξικομανείς, δηλαδή, που παίρνουν ναρκωτικά, ναρκωμανείς. Έχω αυτό το, δυστυχώς, αυτό το προνόμιο, γιατί τα παιδιά αυτά κάπου λίγο συνέλθουν ή ζητούν βοήθεια. Πού θα πάνε? Στο γιατρό θα πάνε, στο πνευματικό θα πάνε. Με ακούσατε? Δέχομαι τέτοια παιδιά και δεν ξέρω πώς να τα βοηθήσω. Η βούληση είναι σμπαραλιασμένη, διότι τι να του πεις, μη ξαναπάρεις? Σου λέει δεν θέλω, και μόλις βγει έξω ξαναπαίρνει και γυρίζει και σου λέει, μου είπατε όχι, αλλά εγώ ξαναπήρα, δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά. Φοβερό πράγμα. Αγαπητοί μου, η εγκληματικότητα στο κατακόρυφον έχει αυξηθεί και αυξάνει διαρκώς. Όλα αυτά τι δείχνουν? Η αθεία, η αποστασία. Όλα αυτά τι δείχνουν? Δεν δείχνουν ότι ο διάβολος ήδη έχει λυθεί? Αν θέλετε, θέλετε, δεχτείτε το. Μπροστά λοιπόν σε έναν θυμωμένον και μενόμενον σατανά, ποιος μπορεί να σταθεί αν ο Θεός δεν τον απαλλάξει? Γι' αυτό λέμε, αλαρίσε ημάς από του πονηρού. Να μάθουμε και τούτο. Ο άνθρωπος που λίγο γνωρίζει το Θεό, λίγο τον αληθινό Θεό που γνωρίζει, στην εποχή μας ανεπίτρεπτο αυτό, και μάλιστα εις των χώρων των χριστιανικών λαών, καταφεύγει στη λατρεία του σατανά. Και χθες σας το είπα και πάντα θα σας το λέγω, διότι οι τάξεις των ανθρώπων αυτών πυκνώνουν. Είναι ο γνωστός μας σατανισμός. Το επιχείρημα, ξέρετε ποιο είναι? Ότι ο Θεός είναι αγαθός. Συνεπώς δεν χρειάζεται να τον εξευμενήσουμε, ενώ ο διάβολος είναι κακός, γι' αυτό του προσφέρουμε θυσία, δια να του καταπραίνουμε τον θυμό. Ακούστε παρακαλώ επιχείρημα. Ναι. Ξέρετε, στο μαθητό κόσμο, στον μαθητό κόσμο, και πιο πολύ λυκείου παιδιά και ΤΕΗ παιδιά και φοιτητές, εδώ δεν έχουμε φοιτητάς, δεν έχουμε πανεπιστήμιο στην Λάρισα, ξέρετε ότι ασχολούνται με τον σατανισμό? Ξέρετε σε πόσο ευρεία κλίμακα ασχολούνται με τον σατανισμό?
έρχονται και μου τα λένε. Όποια παιδιά. Αν είναι 100, να έρθουν 2-3. Οι άλλοι δεν έρχονται. Μπορούν να πάνε κάπου αλλού ίσως. Αλλά δεν πάνε όλοι για να πούν κάτι. Γιατί μετανόησαν, γιατί φοβήθηκαν. Μετέρχονται τον σατανισμό. Έτσι βλέπετε ότι χαλάμε διαρκώς. Όταν ακόμη λέμε ότι ο πονηρός είναι ο σατανάς, μη θεωρηθεί ότι η φύση του είναι πονηρή. Η φύση του είναι ουδέτερη, ούτε πονηρή ούτε αγαθή. Θα μπορούσε να γίνει όμως κανείς αγαθός ή πονηρός από την προαίρεσή του. Γιατί ο διάβολος ως φύσης έγινε από το Θεό, ως προαίρεσης έγινε αυτό που είναι και αυτό που εμφανίζεται. Γι' αυτό ο Θεός δεν κατασκευάζει πονηρές φύσεις, επειδή κατασκευάζει λογικές και ελεύθερες, η καθεμία φύσης αποφασίζει δια των εαυτών της. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, πονηρών δε εντάφτα τον διάβολον καλεί, τον διάβολο ονομάζει πονηρών, και λέγον ημάς και μας δίνει εντολή άσπονδον προς αυτόν έχει πόλεμον, να έχουμε άσπονδον πόλεμον, και δεικνύεις ότι ου φύση και ούτως εστί, και δείχνοντας ότι δεν είναι στη φύση του πονηρός ο διάβολος, ούγαρ τον εκφύσεως αλλά τον εκπροαιρέσεως επιγεινωμένον εστίν η πονηρία. Η πονηρία είναι εκείνη που διαθέτουν προαίρεση, όχι φύση. Κατεξοχήν δε ούτως εκείνος καλείται, δηλαδή ο σατανάς, δια την υπερβολή της κακίας. Γιατί η λέξη σατανάς εβραϊκή σημαίνει αντικείμενος. Κοιτάξτε, αντίχριστος, αντικείμενος. Και κάτι ακόμη. Λέγει στη συνέχεια ο Ιερός Χρυσόστομος, δια τούτο ουδέ είπε ρίσε ημάς από των πονηρών γενική πληθυντικού, αλλά από του πονηρού παιδεύον ημάς μηδαμού προς τον πλησίον αηδός έχει, εμείς αν πάθομεν παρά αυτόν κακός, αλλά από τούτον προς εκείνον μεταθύνε την έκθρα ως πάντων αυτών αίτιων των κακονόντα. Δεν είπε να λέμε φύλαξέ μας από τους πονηρούς, αλλά από τον πονηρό. Γιατί? Για να μην νομιστεί ότι οι άνθρωποι είναι πονηροί. Όχι, ο διάβολος είναι πονηρός. Και αν υπάρχουν πονηροί άνθρωποι, είναι γιατί πίσω από τους πονηρούς ανθρώπους είναι ο διάβολος. Κι αν οι πονηροί άνθρωποι μας κακοποιούν, δεν θα τους βλέπουμε αυτούς εχθρικά, διότι πίσω από αυτούς είναι ο διάβολος. Σπουδαία παρατήρηση για εκείνον που θέλει να αγωνιστεί πνευματικά. Έχετε δει, παρακαλώ, ένα σκυλί δεμένο που κάκιωσε πολύ? Το πειράζουμε δεμένο. Το ενοχλούμε, το πειράζουμε, κάτω σε πολύ, γαβγίζει φοβερά. Και του πετάμε μία πέτρα. Ξέρετε τι κάνει την πέτρα? Τη δαγκώνει. Διότι νομίζει ότι η πέτρα τον το χτύπησε το σκυλί. Δεν χτύπησε η πέτρα το σκυλί. Ο άνθρωπος που πέταξε την πέτρα. Έτσι και εδώ, αγαπητοί, όταν κάποιος αντιτίθεται σε εμάς, πάντα να βλέπουμε πίσω από αυτόν τον σατανά, και ποτέ να μην θεωρούμε εχθρούς μας τους ανθρώπους, αλλά τον διάβολο. Και συμπληρώνει επ' αυτού ο Θεοφύλακτος, ούγαρ εκείνοι αδικούσιν ημάς, αλλά ο πονηρός. Δεν μας αδικούν οι άνθρωποι, ο πονηρός, ο διάβολος μας αδικεί. Γι' αυτό προς τον πονηρόν πρέπει να έχουμε, κατά τον Ιερόν Χρυσόστομον, άσπονδον πόλεμον και τέλειον μίσος.
τέλειον μίσος. Λέει ο ψαλμοδός, τέλειον μίσος εμίσουν αυτούς. Αυτό έχει την εφαρμογή του εις τον διάβολο και τους δαίμονες. Και ποτέ λοιπόν προς τους ανθρώπους, το παρακαλέσω, ας το σημειώσουμε αυτό. Ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων επιλέγει το εξής: αλαρίσε ημάς από του πονηρού, αλλά απάλαξε μας από τον διάβολο των πονηρών. Ή ειν το μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν, του μη δόλος πειραστήνε περιστατικών, συγγνώμη, παραστατικών. Ούκαν έλεγε αλαρίσε ημάς από του πονηρού. Πονηρός δε ο αντικείμενος δαίμον, αφού από του οποίου ρισθήνε ευχόμεθα. Βλέπετε, όλοι οι πατέρες δέχονται ότι είναι αρσενικού γένους το από του πονηρού, γιατί και η γενική και στο ουδέτερο είναι ίδια. Το πονηρόν του πονηρού. Ο πονηρός του πονηρού είναι ίδια η γενική, και έχουμε τη δυσκολία να πούμε είναι το κακόν ή ο κακός. Είναι το πονηρόν ή ο πονηρός που σας έλεγα προηγουμένως. Όλοι λοιπόν συμφωνούν ότι πρόκειται περί του διαβόλου, του πονηρού. Είναι πρόσωπο. Να σας μεταφράσω αυτό που σας διάβασα του Αγίου Κυρίλλου. Αλαρίσε ημάς από του πονηρού. Αν το μη επιτρέψεις να εισέλθουμε σε πειρασμό, σήμαινε του ότι ζητάμε να μην πειραστούμε καθόλου ποτέ. Δεν θα έλεγε τώρα, αλλά προστάτεψέ μας από τον πονηρό. Είδατε, πονηρός ονομάζεται ο διάβολος από τον οποίο ευχόμαστε να γλιτώσουμε. Δηλαδή ο Άγιος Κύριλλος, ενθυμίστε και το λέγαμε σε ένα περασμένο θέμα μας, για μια ακόμη φορά μας τονίζει ότι οι πειρασμοί είναι ακόμη αναγκαίοι δια την αγιότητα, αλλά παρακαλούμε όμως ο Κύριος να μας απαλλάξει. Όχι δηλαδή να μην έρθουμε τελικά σε πειρασμό, αλλά να μας φυλάξει από τον διάβολο. Θα παλέψουμε, αλλά να μας φυλάξει από τον διάβολο. Λέγει η Σοφία Σειρά πάνω σε αυτό. Και ποτέ, αγαπητοί μου, να μην λέμε με βρήκε πειρασμός και τι να κάνω. Τέκνον, λέγει εις το δεύτερο κεφάλαιο, τέκνον, παιδί, ή προσέρχει δουλεύει Κυρίο το Θεό. Αν προσέρχεσαι, λέγει, να διακονήσεις Κύριον τον Θεό σου, ετοίμασον την ψυχή σου εις πειρασμόν. Ετοίμασε, λέει, την ψυχή σου και τη ζωή σου σε πειρασμόν. Παν ο, εάν επακτήσει, ό,τι κι αν πέσει απάνω σου, δέξε και εναλλάγμασιν ταπεινώσεώ σου μακροθύμισον. Να το δεχθείς. Ό,τι επιτρέψει ο Θεός να πέσει απάνω σου, δέξου το, και στις μεταβολές εναλλάγμασιν, στις μεταβολές των ταπεινώσεών σου. Ταπείνωση όχι αρετή, καρπαζές, που θα υφίστασε να μακροθυμήσεις. Και συνεχίζει, ότι εν πυρή δοκιμάζεται χρυσός και άνθρωποι δεκτοί εν καμίνο ταπεινώσεως. Ότι με το πυρ δοκιμάζεται το χρυσάφι και οι άνθρωποι γίνονται δεκτοί, βγαλμένοι από το καμίνι των ταπεινώσεων, δηλαδή τα χτυπήματα, τις καρπαδές. Πρόκειται λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε, για κινδύνους. Είναι ο ενόδυνος, όχι ο ενίδωνος, ο ενόδυνος πειρασμός ή οι ενόδυνοι πειρασμοί. Πρόκειται λοιπόν για πειρασμούς που όταν νικήσει ο άνθρωπος του φέρουν τιμή και δόξαν. Και συνεχίζει ο Άγιος Κύριλλος, ήταν
μετά την πλήρωση της ευχής λέγεις αμήν. Επισφραγίζον δια του αμήν, ο σημαίνει γέννητο, τα ενθυ θεοδιδάκτο ευχή. Δηλαδή, έπειτα, μετά από την πλήρωση, την ολοκλήρωση, την εκφώνηση της ευχής, εσύ λέγεις αμήν. Και επισφραγίζεις με το αμήν, που σημαίνει, εννοείται ελληνικά, γέννητο. Ήθε να γίνει έτσι. Ποια? Ήθε να γίνουν έτσι. Ποια? Όσα είπες εις την θεοδίδακτον προσευχή. Εδώ παρατηρούμε ότι ο Άγιος Κύριλλος παραλείπει τον επίλογο που μας παραθέτει ο Ματθαίος ο Ευαγγελιστής. Τι παραθέτει ο Ματθαίος? Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας αμήν. Ενώ ο Άγιος Κύριλλος δεν το παραθέτει αυτό και πάει κατευθείαν εις το αμήν. Ο επίλογος, όπως βλέπετε, κατά τον Ευαγγελιστή Ματθαίον, είναι δοξολογικός. Ελείπει όμως αυτός ο δοξολογικός τύπος από τους κώδικες των Συναϊτικών, δηλαδή το βιβλίο εκείνο που περιέχει το Ευαγγέλιο, είναι του 4ου αιώνα και εσώζει το εις την Μονή Σινά. Την έκλεψε κάποιος προκομμένος Ρώσος, τον πήγε τον κώδικα στη Μόσχα και από εκεί πουλήθηκε στην Επανάσταση του 17, πουλήθηκε εις τους Άγγλους αντί 100.000 λιρών τσάμπα, και είναι σήμερα στο Βρετανικό Μουσείο ο περίφημος λεγόμενος Συναϊτικός Κώδικς. Λοιπόν, λείπει αυτός ο δοξολογικός χαρακτήρ από τον Συναϊτικό Κώδικα, από τον Βατικανόν, δηλαδή ο κώδικας που βρίσκεται στο Μουσείο του Βατικανού, και τον κώδικα του Βέζα, και από μερικούς μικρογραμμάτους κώδικες. Δεν σας εξηγώ πιο πολλά, να μην φάμε την ώρα. Ομοίως δεν αναφέρεται από τον Οριγένη, από τον Άγιο Κύριλλο Ιεροσολύμων εμπροκειμένο, από τον Άγιο Γρηγόριο τον Ίσης και από μερικούς άλλους, όπως και από τους Λατίνους συγγραφείς. Δεν αναφέρεται από τον Τερτιλιανόν, από τον Κυπριανόν, από τον Ιερώνυμον και τον Αυγουστίνον. Αυτό δείχνει ότι μάλλον πρόκειται περί λειτουργικής προσθήκης που πέρασε και στο αγιογραφικό κείμενο. Δηλαδή, εχρησιμοποιεί το λειτουργικά, το «ότι σου εστίν η βασιλεία» κλπ. Και μετά εγγράφει στο περιθώριο του Ευαγγείλου και από εκεί πέρασε μετά μέσα στο κείμενο. Η προσθήκη όμως αυτή πρέπει να έγινε από αρχαιοτάτων χρόνων, γι' αυτό και αναγράφεται σε άλλους κώδικες. Στον κώδικα που στηρίζεται το ελληνικό κείμενο της Κωνσταντινούπολης, όπως λέγεται, αναγράφεται. Αυτό που έχουμε είναι χρήση, και στη λειτουργία που έχουμε και αυτά που έχουμε στα σπίτια μας, το κείμενο στο σπίτι μας. Αναφέρεται ακόμη και στο βιβλίο της Διδαχής, που είναι τέλος του 1ου αιώνα αρχές του 2ου αιώνα, που δείχνει ότι είναι αρχαιοτάτη η προσθήκη, αν είναι προσθήκη. Ακόμη υποστηρίζεται ότι θα είναι το εναντίον, λέγει, προς το αίσθημα και τις ιδέες των Ιουδαίων, να περατωθεί μία προσευχή με τη λέξη πονηρός. Πάπα, δεν τελειώνει καλά. Δηλαδή, δεν τελειώνει καλά. Αυτό αναφέρει ο μακαριστός Τρεμπέλας στο υπόμνημά του στο Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Είναι γνωστό δε ότι ακολουθείται το εξής σχήμα σε κάθε προσευχή: ύμνος στο Θεό, αιτήματα και δοξολογία. Όλες οι ευχές της Θείας Λειτουργίας
ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, είναι καταλήξεις ευχών. Λοιπόν, όλες οι ευχές της Θείας Λειτουργίας και όλες οι ευχές του ευχολογίου που έχουμε και όλες οι προσευχές που υπάρχουν, όπου και να υπάρχουν, έχουν αυτό το σχήμα. Δοξολογία ή καλύτερα ύμνος στο Θεό, και ύμνος στο Θεό γιατί αναφερόμεθα σε ιδιότητες του Θεού. Παντοδύναμε, πανάγαθε Κύριε. Μετά ακολουθούν τα αιτήματα, δώσε μας σε παρακαλούμε αυτό και αυτό, γιατί σε σένα ανήκει η δόξα και η τιμή κλπ. Έτσι έχουμε το σχήμα, σας λέγω, ύμνος στο Θεό, αιτήματα και δοξολογία. Με αυτό το σχήμα έχουμε συντεταγμένες όλες τις ευχές. Πρέπει συνεπώς και απαρχής να υπήρχε στο ευαγγελικό κείμενο και συνεπώς η δοξολογία να ανάγεται εις αυτόν τον Κύριο. Τώρα, πώς μερικοί κώδικες και μάλιστα αξιόλογοι, αξιολογότατοι, δεν το έχουν, δεν μπορεί κανείς να απαντήσει. Ίσως ακόμη η δοξολογία να είναι δανεισμένη, αυτή η δοξολογία στην Κυριακή προσευχή, από το Α παραλυπωμένων 29,11, που εκεί ο Δαβίδ, πριν ακόμη χτιστεί ο ναός, εν όψη να χτιστεί από το γιο του το Σολομώντα, κάνει μια προσευχή, λέει: «Και ευλόγησε ο βασιλεύς Δαβίδ τον Κύριον ενώπιον της εκκλησίας του λαού», δηλαδή λέγον: «Ευλογητός ή Κύριε ο Θεός Ισραήλ, ο Πατήρ ημών από του αιώνος και έως του αιώνος, σύ Κύριε η μεγαλοσύνη και η δύναμις», υπογραμμίζω, «η δύναμις και το καύχημα και η νίκη και η ισχύς», παραλείπω μερικά, «παρασού ο πλούτος και η δόξα», υπογραμμίζω. Τι είπε γράμμισα δύο, δύναμις και δόξα. «Συ πάντων άρχης Κύριε ο άρχον πάσης αρχής», δηλαδή βασιλιάς, «ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα». Είναι λοιπόν αυτά σε αυτήν την προσευχή του Δαβίδ. Θα έλεγε κανένας, ως να πήρε ο Κύριος από την Παλαιά Διαθήκη, από το στόμα του Δαβίδ, αυτήν την προσευχή. Προσέξτε, μην ξεχνάμε ότι ο Κύριος έπαιρνε πολλά σημεία από την Παλαιά Διαθήκη, τους έδινε άλλη διάσταση πια. Όταν ο Δαβίδ λέγει «Είναι τι με εγκατέλειπες, Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειπες», το είπε ο Χριστός, το είπε ο Δαβίδ, αλλά ο Δαβίδ το είπε από προσώπου Χριστού και ο Χριστός επαναλαμβάνει τα λόγια του Δαβίδ. Μη σας κάνει δηλαδή εντύπωση πως ο Κύριος μπορούσε να πάρει από τον Δαβίδ αυτό τον πρόλογο αυτής της προσευχής. Η Εκκλησία μας αργότερα ανέπτυξε λειτουργικά περισσότερο αυτή τη δοξολογία. Ποια είναι η δοξολογία? «Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα». Αμήν. Τι θα πει περισσότερο? Τι προσέθεσε η Εκκλησία τώρα? «Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος εις τους αιώνας. Αμήν». Ας δούμε το κείμενο όπως έχει. Το κείμενο που μελετούμε, δηλαδή το κείμενο της Αγίας Γραφής, το όνομα του Θεού. Να κάνουμε μια πάρα πολύ σύντομη ανάλυση. «Ότι σου εστίν η βασιλεία». Ναι. Σχολιάζει ο Ζυγαβηνός και λέγει: «Νοείται πληρωθήτωσαν αήφξάνεθα, διότι σύ βασιλεύσιμον και δυνατός εις άπαν και δεδοξασμένος αΐ». Πώς μπορούμε να εννοήσουμε ότι σου εστίν η βασιλεία, γιατί σε σένα ανήκει η βασιλεία, διότι εκείνο που έχουμε ευχηθεί, επειδή σύ είσαι ο βασιλιάς, ο δικός μας, ο δυνατός βασιλιάς μας, όλα εκείνα τα οποία εμείς ευχηθήκαμε, αφού εσύ μας δίδαξες πώς να ευχόμεθα,
είσαι πάντα δυνατός να φέρεις αυτά εις πέρας. Συμπληρώνει ο Ιερός Χρυσόστομος: εν αγωνίους ποιήσας τη μνήμη του εχθρού και την ραθυμίαν ημών άπασαν εκόψας, πάλιν θαρρύν και ανίσθηση τα φρονήματα του βασιλέως αναμνήσας, υφό τα τόμεθα και δείξας πάντων αυτών όντα δυνατότερων. Δηλαδή, αφού μας κατέστησε εν αγωνίους με το τελευταίο αίτημα και μη εις ενέγγιση μάσης πειρασμών κλπ, έρχεται τώρα και υπάρχει και η ραθυμία μας, η πνευματική μας αυτή οκνηρία, τεμπελιά, για να την κόψει ο Κύριος και να μας ενθαρρύνει και να στήσει όρθια τα φρονήματά μας του βασιλέως αναμνήσας. Έκανε μνήμη βασιλέως, ότι αφού ανήκουμε στον βασιλιάν αυτόν, μας έδειξε ότι είναι δυνατότερος από όλα τα όντα. Και πάλι είναι ο Ιερός Χρυσόστομος: ο κόμμου ή αυτού εστίνει η βασιλεία, ουδένα δε δικέ νεχρή, άτε ουδενός όντος του ανθισταμένου. Λοιπόν, αφού του ανήκει η βασιλεία του Θεού, σε τίποτα δεν πρέπει να φοβόμαστε, εφόσον τίποτα δεν μπορεί εις τον Θεό να εναντιωθεί. Νομίζω ότι κλασικότερο παράδειγμα δεν θα μπορούσε να γίνει από εκείνο που τώρα θα σας διηγηθώ με δύο λόγια. Όταν οι τρεις παιδες στη Βαβυλώνα, εχμάλωτοι του Ναβουχοδονόσορ, σοφοί και σπουδαίοι και κατέχοντες εξέχουσες θέσεις, δεν προσεκύνησαν την χρυσή εικόνα, άγαλμα, όχι του αυτοκράτορας, του Μαρδού, που ήταν ο πολιούχος της Βαβυλώνας. Και όπως όλοι γονάτισαν, αυτοί μείναν οι τρεις όρθιοι. Όταν όλοι γονατίσουν, οι όρθιοι δεν φαίνονται? Χιλιάδες κόσμος σε μια πεδιάδα ολόκληρη. Αυτοί φάνηκαν ότι δεν γονάτισαν. Έλατε εδώ, τους λέει ο βασιλιάς, δεν ξέρατε ότι θα σας τιμωρήσω? Εν τω μεταξύ είχε προαναγγείλει ότι όποιος δεν γονατίσει θα τον ρίξω σε καμίνι πυρό. Εκεί κάπου ήταν ένα καμίνι του πυρός, πάρα πολύ θερμασμένο, που οι φλόγες λέγει έφταναν 49 πύχες. Αν πείτε γιατί 49 και όχι 50, προσπαθώ να λύνω και κάποιες απορίες σας. Διότι το 41 είναι το 7x7 και το επταδικό σύστημα ήταν στους Βαβυλωνίους, γι' αυτό θα πει 49. 7x7, δηλαδή υπερβολή, υπερβολικά καμένο το καμίνι, και μάλιστα με πετρέλαιο, με στυπίον στουπί και ναύθα. Είναι το πετρέλαιο, από που παράγεται από το πετρέλαιο και η ναυθαλήνη. Λοιπόν, πυρωμένο πολύ. Και λέει, τώρα που θα σας δείξω στο καμίνι, για να δούμε πως θα πάνε τα πράγματα. Και λένε οι τρεις παιδες: εμείς πιστεύουμε στον Θεό των αληθινών, και ο Θεός μας είναι δυνατός να μας απαλλάξει από τα χέρια σου και να μην πάθουμε τίποτε. Λέει ο βασιλιάς: εγώ άμα θα σας δείξω μέσα στο καμίνι, για να δω ποιος θα είναι εκείνος ο Θεός σας που θα σας γλιτώσει από τα χέρια μου και το καμίνι. Πω, μεγάλη κουβέντα. Και όταν έβρεσαν μέσα, δεν κάηκαν. Εκπληκτικών. Αυτό θα πει: τίποτα δεν μπορεί να αντισταθεί του βασιλέως Χριστού. Τίποτε. Αν ο Χριστός
αφήνει να υποκύμπεθα σε πειρασμούς και στον θάνατο αυτόν, για λόγους που εκείνος ξέρει, όπως και εκείνος πέθανε επί του σταυρού. Μπορούσε να μην σταυρωθεί, μπορούσε να μην πεθάνει. Ήθελε όμως να δείξει όλη η θεολογία που εκεί εξάλλου πηγάζει. Να μην λέγω πιο πολλά και φεύγω από το θέμα μου. Θέλω να σας πω ότι ο Θεός είναι παντοδύναμος βασιλιάς. Τίποτα δεν είναι εκείνο που μπορεί να του αντισταθεί. Μετά λέει και η δύναμη ότι σου εστίν, σε σένα νίκη, και η βασιλεία και η δύναμη. Όσοι δηλαδή η ασθένεια και η αδυναμία, αν εμείς διαθέτουμε, έχουμε όμως Κύριον δυνατόν. Γι' αυτό λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ουκούν καν μυριάκης ασθενής ή εις δίκαιος αν ή εις θαρήν, τι ούτων έχουν τον βασιλεύοντα, πάντα ευκόλως και δια σου κατορθούν δυνάμενα. Μύριες φορές λέγει να είσαι αδύναμος, μόνο να είσαι δίκαιος, όπως οι τρεις παιδες, και να έχεις την εμπιστοσύνη σου στο Θεό, τότε έχουν τέτοιον βασιλεύοντα που είναι δυνατός, όλα με εύκολο τρόπο μπορεί δια σου να τα κατορθώσει. Ο Θεός λοιπόν είναι αγάπη, είναι και δυνατός. Αν ήταν μόνο δυνατός και δεν είχε αγάπη, θα μας έλεγε, αγαπητοί μου, αφού δεν μας αγαπά, θα σας συντρίψω. Και μόνο το βλέμμα του που κάνει τα βουνά να καπνίζουν και να πυρπολούνται θα μας συνέτριβε. Αν πάλι είχε μόνο αγάπη και δεν είχε δύναμη, θα μπορούσε να μας πει λυπούμε, μα αλήθεια πολύ σας λυπούμε, θέλω να σας βοηθήσω αλλά δεν έχω δύναμη, σας αγαπώ αλλά δεν έχω δύναμη. Αγαπητοί μου, ο Θεός είναι και πλήρης αγάπης, γιατί είναι πατέρας μας. Δεν τον αποκαλέσαμε πατέρα, πάτερ ημών. Είναι πλήρης αγάπης αλλά και πλήρης δυνάμεως. Έχει και την αγαθότητα, έχει και την δύναμη, ώστε ούτε στο ένα υπολείπεται ούτε στο άλλο υπολείπεται. Και η δόξα, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα. Και αφού του ανήκει η δόξα, τότε βεβαίως δύναται και εκείνους που νικούν εις των στίβων της δόξης και αυτούς να τους δοξάζει. Δεν υπολείπεται ο Θεός σε δόξα, ούτε έχει ανάγκη από εμάς να του προσθέσουμε δόξα. Γι' αυτό λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, αλλά και ένδοξον δύναται ποιήν και λαμπρών ως περγά, η δύναμη σ' αυτού πολύ, ούτω και η δόξα άφατος. Όπως λέει η δύναμη του πολύ, έτσι ανίποτη είναι και η δόξα του. Και το σπουδαίο είναι ότι καθιστά και ημάς ενδόξους. Αν το θέλετε, λέει στο Αλφα Βασιλείον 2,30, ένα πολύ πολύτιμο χωρίο, και να το έχετε πάντα υπόψη σας, τους δοξάζοντάς με δοξάσω. Εκείνοι που με δοξάζουν θα τους δοξάσω. Έτσι ο Θεός που είναι βασιλιάς θα μας κάνει και εμάς βασιλείς. Δεν λέγει στο πρώτο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι θα μας καταστήσει βασιλείς και ιερείς? Στην Παλαιά Διαθήκη δεν λέγει στο Δευτερονόμιο, αν θυμάμαι καλά, δεν αποκαλεί το λαό του βασίλειον ιεράτευμα? Βασιλιάς εκείνος, βασιλείς οι άνθρωποι. Εκείνος έχει δύναμη και εμείς ποιούμε δύναμη εν το Θεό. Εκείνος έχει δόξα και εμάς
μας καθιστά δοξασμένους. Αυτά δε και εδώ εις την γη, και εδώ εις την γη, αλλά και εις των ουρανών. Μάλιστα, πως καθιστάμεθα βασιλείς εδώ εις την γη. Ω, δεν είναι της ώρας. Άλλη φορά θα σας το πω, γιατί το ρολόι μου δυστυχώς τρέχει και πρέπει αυτό το θέμα να το τελειώσουμε. Να το τελειώσουμε. Και μόνο γιατί ο άνθρωπος είναι, έχει τον ηγεμόνα νουν. Και όταν ο ηγεμόν νουν, ο βασιλιάς νους, είναι εκείνος που κατευθύνει τον άνθρωπο. Και με τον ηγεμόνα νου, ώρα βλέπει τον βασιλέα των ουρανών. Τι άλλο θέλει. Αλλά η πληρότητα αυτών είναι στην Βασιλεία του Θεού που έρχεται. Και προσθέτει λειτουργικά, συγγνώμη, ναι, η Εκκλησία. Ότι σου εστίν η Βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, αμήν, λέγει ο Ματθαίος. Η Εκκλησία προσθέτει η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Εφόσον ο Θεός είναι τριαδικός, επομένων είναι να συνδέεται με όλα τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, αναμφισβήτητα, διότι και η δημιουργία έγινε από τον Άγιον Τριαδικών Θεών κατά το σχήμα. Είναι δε πρώτος που χρησιμοποιεί το σχήμα αυτό ο Θεόφιλος Αντιοχίας, είναι ο πρώτος. Ο Πατήρ δι Υιού εν Αγίω Πνεύματι. Δηλαδή ο Θεός δημιουργεί, ο Θεός Πατήρ διά του Υιού, δι Υιού εν Αγίω Πνεύματι. Και η αναδημιουργία, μάλιστα ο πρώτος στίχος της Γενέσεως, συνεπώς της Αγίας Γραφής, αναφέρεται στον Άγιον Τριαδικών Θεών. Εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γη. Είδε γήινα όρατος και κατασκεύαστος και λοιπά. Και είπεν ο Θεός, ο Θεός, εννοείται ο Πατήρ, είπεν ο Θεός, είναι ο Λόγος, είπεν ο Θεός, γεννηθεί το φως και γένε το φως. Να λοιπόν ο Πατήρ δια του Λόγου δημιουργεί το φως, που το φως είναι η συμπίκνωση ως ύλη, ως εντός αγωγικών την ενέργεια, ως ύλη εντός αγωγικών του σύμπαντος κόσμου. Και Πνεύμα Θεού επεφέρετο επάνω των υδάτων. Να το Πνεύμα το Άγιο. Τι κάνει, μένει στη δημιουργία, την εποάζει. Πόσες φορές σας έχω πει αυτό το ρήμα, την εποάζει για να βγει η ζωή. Έτσι ο Πατήρ δια του Υιού εν Αγίω Πνεύματι δημιουργεί τον κόσμο. Αλλά το ίδιο σχήμα δημιουργείται, υπάρχει και στην αναδημιουργία του ανθρώπου και στην ανακαίνιση της κτήσεως. Διότι πάλι λέγει εδώ ότι ο Πατήρ δια του Υιού, ο οποίος τώρα γίνει άνθρωπος, εν Αγίω Πνεύματι που μένει στην Εκκλησία, διαμορφώνει τους ανθρώπους και τους κάνει καινούργιους. Αλλά και στο τέλος όλα θα γίνουν καινούργια, ολόκληρη η δημιουργία. Γι' αυτό λέγει πολύ έτσι χαρακτηριστικά ο Απόστολος Παύλος στους Φιλιππισίους, ότι εν ομοιώματι ανθρώπων γενόμενος ο Λόγος και σχήματι ευρεθείς ως άνθρωπος. Και ακόμη κάτι σπουδαίο, προχωρώντας, ο οικουμενισμός στη ζωή μας, που σας έλεγα και σας ξανά έλεγα στο θέμα των πράξεων εκεί που κάνουμε, όλο και ξεθοριάζει. Ο οικουμενισμός ξεθοριάζει την πίστη μας εις τον Άγιον Τριαδικών Θεών, μένοντας μόνο στο όνομα Θεός τελείως ακαθόριστα. Τελείως ακαθόριστα. Ποιος είναι αυτός ο Θεός? Πάντως δεν είναι ο Θεός ο αληθινός.
Ποιος είναι αυτός ο Θεός? Γι' αυτό θα πρέπει να συνηθίζομαι στην έκφραση ο Άγιος Τριαδικός Θεός. Σας το έχω ξαναπεί αυτό και πρέπει πολύ να το λέμε έτσι και όχι απλώς ο Θεός. Αν πούμε ο Χριστός, είναι πολύ σπουδαίο, διότι ομολογούμε τον Χριστό, ή θα πούμε ο Άγιος Τριαδικός Θεός. Προσέξτε, δεν είναι σφάλμα να πούμε ο Θεός. Η ίδια η Αγία Γραφή λέγει ο Θεός και ο Θεός. Αλλά επειδή είναι δύσκολη καιρή και επειδή μπορεί να αλλάξουμε φρονήματα και επειδή και επειδή και επειδή, καλόν είναι να συνηθίζουμε στην έκφραση ο Άγιος Τριαδικός Θεός, ώστε όταν θα έρθουν να μας πούν και να μας προσφέρουν και να μας σερβίρουν έναν ακαθόριστον Θεόν, να πούμε ποιος είναι αυτός ο Θεός, αλότριος, ξένος. Έτσι, στον Άγιο Τριαδικό Θεό ανήκει η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα. Έτσι, αγαπητοί μου, τελειώνει. Και εις τους αιώνας. Τι σημαίνει αυτό? Λέει ο Ζυγαρδινός, αΐ, δηλαδή πάντοτε, τούτο γαρδιλί το εις τους αιώνας, πληθυντικός. Δηλαδή ο πληθυντικός εκφράζει την αιωνιότητα. Έτσι έχουμε έναν δοξολογικόν τύπον στον Άγιον Τριαδικών Θεών, που ανήκει σε αυτόν η δόξα και η δύναμη και η βασιλεία εις τους αιώνας των αιώνων. Και επισφραγίζεται με το αμήν και λέγει τώρα ο Άγιος Κύριλλος, ήδη σας το είπα, το ξαναλέγω, ήτα έπειτα μετά την πλήρωση της ευχής λέγεις αμήν. Επισφραγίζον δια του αμήν, ο σημαίνει γέννητο, που σημαίνει ήθε αυτά όλα που είπαμε και ευχηθήκαμε να γίνουν, τα εμπί θεοδιδάκτο ευχή. Και το αμήν αυτό ανήκει αναφέρετα εις τον λαό του Θεού. Ο λαός θα πει το αμήν. Θέλετε κάτι περισσότερο? Στη Θεία Λειτουργία καλό θα ήταν όλος ο λαός να λέγει το Πάτερ ημών. Και όταν τελειώνουμε σε εκείνο το αμήν, να αισθανόμαστε ότι είναι κάτι δικό μας, ότι είναι κάτι που πρέπει να μας συγκλονίζει όταν ζητούμε όλα εκείνα που ζητούμε, και που αυτή η ευχή, όπως λέγει ο Άγιος Κύριλλος, είναι θεοδίδακτος. Δηλαδή την δίδαξε αυτός ο Θεός, και συνεπώς το βάθος της και το πλάτος της και η αξία της, όλα αυτά είναι απεριόριστα και χρήζουν πολλού σεβασμού και πολλής προσοχής από τον προσευχόμενο. Και μάλιστα όταν οι προσευχόμενοι είναι πολλοί μες στην εκκλησία και λέγουν το Πάτερ ημών. Έτσι συνειδητά, αγαπητοί μου, συνειδητά πλέον ας απαγγέλουμε τη θαυμασία αυτήν θεοδίδακτον κυριακή προσευχή, η οποία κατά τους πατέρες είναι η επιτομή ολοκλήρου του Ευαγγελίου, για να μπορούμε έτσι συγκλονιστικά να προσεγγίζουμε τον Άγιον Τριαδικών Θεών. Ο Κύριος να σας ευλογεί.